και σκοπεύουν να αντιδράσουν. Πάντως είναι κωμικό, κωμικοτραγικό, οι οποιασδήποτε μετρήσεις που έχουν σαν συνέπεια το βάρος στην υγεία του λαού, μια οποιαδήποτε βλάβη στην υγεία του λαού, να κοστολογούνται και να επιβαρύνονται οι ενδιαφερόμενοι με το κόστος, το υψηλότατο και απαγορευτικό κόστος για την διεξαγωγή αυτών των μετρήσεων. Ναι. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος. Είστε σαφείς, κύριε Πρόεδρε, τα συμπεράσματά σας και να κλείσουμε. Το δικαστήριο κηρύσσει στερεωμένη την συζήτηση. Και τώρα θα σας πω και εγώ την γνώμη μου υπομορφή αποφάσεως. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη τα εκ της διαδικασίας προκύψαντα και ιδία της καταθέσεις των εξεταστέντων προσώπων όλων ανεξαιρέτως επιστημόνων ειδικευθέντων περί το θέμα της ερεύνης, των επικαλωμένων εγγράφων μεταξύ των οποίων και αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων ως και λοιπέ ενέργεια ξένων κρατών, κρίνει ότι υπόψη των διαφαινομένων κινδύνων της υγείας των κατοίκων και εν όψη των αμφισβητήσεων και δικογνωμιών συντρέχει κατά τη γνώμη του η περίπτωση ή μάλλον ενδίκεται ότι πρέπει να απομακρυνθούν εκ του χώρου εγκαταστάσεων των όπου σήμερα βρίσκονται εκεραία της κινητής τηλεφωνίας τουλάχιστον εις απόσταση μείζωνα των 300 μέτρων από την τελευταία κατοικημένη περιοχή. Ναι. Αυτό είναι, λύεται η συνεδρίαση, αυτή είναι η γνώμη του δικαστηρίου. Αδιάφορον, εάν έρχομαι κι εγώ σαν δικαστής κόντρα με τους, κυρίους αυτούς. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γίνεται η συνεδρία. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εμείς τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους καλεσμένους, όλους όσους μίλησαν. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής, προσπαθώντας να μπούμε στην ουσία του προβλήματος. Καλό σας βράδυ.